αρέσει. Αυτή είναι η ιστορία. Αν τους αρέσει. Πιστεύω, Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν βλέπεις την ΑΕΚ να ανεβεί στη Β' και μετά στην πρώτη. Βλέπεις. Εκεί δεν θα ανέβει. Η λογική αυτό λέει. Δεν ξέρω, Γιώργο, με τις παίξεις που θα πάρει. Η λογική αυτό λέει. Βασιλάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να πω κάτι για την ΑΕΚ. Σε ευχαριστώ πολύ, θέλω να πω κάτι για την ΑΕΚ. Αυτό που συμβαίνει τώρα με την ΑΕΚ είναι πολύ παράξενο. Και είναι φανερό ότι υπήρχε σχέδιο. Δηλαδή τι. Ρε παιδί μου, μετά τον αγώνα και τη μύτα από τον Ατρόμητο, τελευταίο μάτς, η ομάδα που έπεσε, την άλλη κιόλας μέρα βγήκαν όλα στη φόρα. Γήπεδο, ο Μελισανίδης, πάμε στο Ελληνικό, 22.000 θέσεις, κάνουμε την Αγία Σοφιά. Δηλαδή τι έγινε. Σχέδιο Μάρσαλ ήταν η δουλειά. Έτσι περιμέναμε. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό που λέω δεν είναι ευνόητο. Έλα Νίκο. Καλησπέρα Γεωργίου. Γεια χαρά. Καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ πολύ. Και καλώς όρισες μαγάχης. Χαμήλωσε λίγο το ποτασιόμετρο γιατί κάνει έκο. Τώρα εντάξει. Καλύτερα. Κύριε Γεωργίου, εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Πάμε. Επειδή σε παρακολουθά από τα καφενεία από τον Καρακαφέρη το Σταθμό. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα που είχα την Νικολάου τα πάντα σε παρακολουθά γιατί έχει μια γλώσσα καθαρότητος και ξέρεις τα πάντα. Και μένω κατάπληκτος μαζί σου. Εκείνο που θα σε ρωτήσω απόψε, θέλω να δω αν ο κύριος Γεωργίου σέβεται και αγαπάει το Γεωργίου και το επάγγελμα που εξασκεί. Η ερώτησή μου είναι η εξής, κύριε Γεωργίου, επειδή έχει τη γλώσσα της αλήθειας, αυτό θέλω να μάθω απόψε από εσάς. Ποιο σύλλογος ή ποιο σωματείο είναι το πιο βρώμικο στην Ελλάδα? Αυτό θέλω να μάθω. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια χαρά, φίλε μου, γεια χαρά. Να πούμε από τώρα στο χαράκουμα. Για να μην πιάσουμε από την ιστορία, εγώ θα πω κάτι άλλο. Τα δύο προσεχή χρόνια, αυτό που σας λέω θα γίνει με μαθηματική ακρίβεια, νομοτελειακό είναι, τα δύο προσεχή χρόνια, όλα θα αλλάξουν στο ποδόσφαιρο. Τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Καταρχήν, βλέπετε, ο Παναθηναϊκός το γύρισε στις υποδομές, στις ακαδημίες. Η ΑΕΚ ξεκινάει από τα ερασιτεχνικά. Όλες οι ομάδες που ήδη έχουν μειώσει το μπάτζετ, τα δύο προσεχή χρόνια θα στραφούν σε Ελληνόπουλα, ποδοσφαιριστές, σε Έλληνες προπονητές και θα ρίξουν το μπάτζετ δραστικότατα. Δεν γίνεται να μην ρίξουν το μπάτζετ. Όλοι! Όλοι! Ακόμα και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, μη ξεχνάτε, ότι μάλλον είναι τελευταία χρονιά που θα πάρει τα 5 τάλιρα από τη Μισελού, τον Πλατινή. Τον επόμενο χρόνο έχει να παίξει προκριματικό για να μπει σε όμιλο. Και το μεθεπόμενο θα παίξει 2 προκριματικούς αγώνες. Θα δυσκολέψει τα πράγματα, θα σφίξει η Νικόλη. Θα είναι αναγκασμένος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να ρίξει ακόμα πιο δραστικά τον μπάτζετ. Δεν κάνει κοροϊδό. Σε εποχές που ζούμε, όλοι θα δείξουν τον μπάτζετ. Αυτό ξέρει τι σημαίνει για τις ομάδες όμως. Θα σταματήσουν οι εξαρτήσεις. Break on through to the other side. Μπαίνουμε δυνατά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο μεταξύ τώρα στο διάλειμμα, στο δικό μου κινητό τηλέφωνο, δεν θα να χτυπάει, όλοι μου έλεγαν βγαίνει κάτι το εκπληκτικό. Μα κάναν έτσι. Εγώ να θυμίσω που θα είναι τα μηνύματά σας και το τηλέφωνο εδώ για να επικοινωνούμε. 24 γράφετε, 24 αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα και αποστολή στο 54340. Το τηλέφωνο για να ανταλλάσσουμε απόψεις 210-211-7248.
Έλα Γιάννη. Φάνης. Φάνης. Καλό ναι. Φανάκι. Τι έγινε. Τι έγινε. Καλά. Καλά. Φανατικός ΑΕΛ. Λάρισα. Είμαι πολύ απογοητευμένος. Φέτος ο Μπιλαδάκης θα κάνει μουσιωμα. Και θέλει να ρίξει να πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική την ομάδα να γλιτώσει τα χρέη. Η ομάδα... Ωραίο το κόλπο, ε. Έριξε στο Ζιόγκα, πήρε τον Καβακά, κάναμε ένα καμπάκ, αλλά μετά... Δεν είχαμε πολλούς παίκτες και κλάταρη η ομάδα. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν βλέπω φως στον ορίζοντα. Είμαι πολύ συναχωρημένος, πάρα πολύ. Λες να βρεθεί κάποιος επενδυτής για να μπορεί... Λύσει ο Μπιλαδάκης την ομάδα. Λέει θα την πουλήσει. Ψάχνει να βρει επενδυτή. Για να δούμε. Τι άλλο να πω. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Ένας φίλος εδώ πέρα μου γράφει και εγώ να λύσει. Πιστεύει ότι υπάρχει νόμος πως η ΑΕΚ πρέπει να παραμείνει στη ΓΑΜΑ Εθνική το λιγότερο για 18 μήνες και μετά να έχει δικαίωμα να ανέβει. Μαλακή στο πάτερ δεν αυτό, φίλε. Με το που πάει η ΓΑΜΑ Εθνική την ίδια χρονιά, εάν τα καταφέρει, μπορεί να βγει άνετα στην Β' Εθνική και αμέσως μετά στην Α. Τι είναι αυτά τώρα. Ένας άλλος μου λέει, μου το γράψα από το μήνυμα και στο Real. Μου λέει, Γιώργο, αν τα Γιάννενα βγουν πρώτα τώρα στα play-off και δεν πάρουν αδειοδότηση από τον Πλατινί, ο Παναθηναϊκός θα πάει στη θέση του Champions League. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Τι είναι αυτά που λέει, Μάρτον. Ή Μάρτον. Εάν γίνει έτσι, αν ο Πας βγει πρώτος, δεν πάει την αδειοδότηση από την UEFA. Στη θέση του θα πάει ο δεύτερος βαθμολογίας από τα play-off. Πάμε. Ναι. Πολύτιμος. Καλησπέρα. Πού είσαι ρε πολύτιμε. Σου λέω πρώτη φορά το όνομά μου, αλλά σου έχω στείλει στο ραδιοφωνικό σταθμό. Το ξέρω, όταν είπε Κάλαμος, το κατάλαβα. Το κατάλαβες. Συγχαρητήρια Γιωργάρα, σιδεροκέφαλος. Στη τηλεόραση και πάλι. Και μου φαίνεται παράξενο το που πες για την ΑΕΚ ότι έγινε σχέδιο ο Μαρσαλία. Είναι μεγάλη ομάδα και λογικό είναι μια μεγάλη ομάδα όταν πέφτει δύο κατηγορίες. Όχι, όχι, κοιτάξτε να δεις. Συνήθως. Παίρνει κάποιο χρόνο, ρε παιδί μου. Ναι, εδώ αλλά... την άλλη μέρα είχαν βαμιστεί οι πάντες, είχαν οργανωθεί όλα. Φαντάζομαι όμως θα μην γίνει ένα τίποτα βαβούρα θα υπήρχε. Αυτό δείχνει ότι είχαν σχεδιαστεί όλα, ήταν προσχεδιασμένα. Και ήταν καλύτερη λύση για μένα, πιστεύω. Και για όλο τον κόσμο της ΑΕΚ. Αυτό το πράγμα ήταν καρκίνο, το έχεις πει και εσύ, ας πούμε. Βέβαια. Εκατομμύρια φορές, ας πούμε. Τώρα τι θέλω να σου πω, τα νέα, τα άκουσες. Για λέγε. Ο Ζαρντίν που υπεγράψε. Στην Sportic. Μπράβο, στη θέση του Φερέιρα. Στη θέση του Φερέιρα. Προφανώς ήταν διαθέσιμος ο Ρότσα σε πρώτη φάση. Σπόρτικ Λισαβόνας ο Ζαρντί μου. Λοιπόν θα πάνε το Ρότσα. Ο Μίχελς που θα υπογράψει. Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Για να δούμε εκεί τι θα παιχτεί. Εκεί είναι κι άλλα από πίσω. Μάλιστα. Λοιπόν Γιωργάρα μου, να σε καλά μιλήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ ρε. Σε περιμένω το καλοκαίρι όποτε θα το Ιόνιο. Ευχαριστώ πολύ. Να αρχίσεις να κάνεις τα μπάνια σου, να φας, να πιεις και να κάνεις με την κουστάρι. Με την οικογένειά σου και με τα παιδιά σου. Για να χαρά, σε καλά, με υγεία πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Λοιπόν, έχω ένα άλλο μήνυμα εδώ που μου λέει Γιωργάρα λέει τι έγινε με τον Μπέκαμ, εγκατέλειψε. Αρκετά πια του φάγαμε στη μάπα. Πότε, ως πότε, ως πότε. Πήγε 38, πάει 39, ξέρω. Ούτε πυρετός να ήταν. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα Γιώργο. Καλώς. Έλα Γιώργο. Μεροκέφαλος. Ευχαριστώ. Γιώργος από Γλυφάδα. Ναι. Είμαι 38 χρονών, σε ακούω πολλά χρόνια. Από σαν τον Μπέκαμ δηλαδή. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τώρα που δεν υπάρχουν φράγκα, πιστεύεις ότι αν το ρίξουμε στις υποδομές, οι ελληνικές ομάδες... Όχι αν, αυτό είναι σίγουρο. ...στην Ευρώπη. Αυτό είναι σίγουρο. Άρα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στο ποδόσφαιρο. Είπα ότι σε δύο χρόνια ο χώρος θα είναι εντελώς διαφορετικός. Ωραία. Τουλάχιστον να ελπίσουμε να βγει κάτι καλό από την κρίση. Για να δούμε. Για να δούμε. Καλώς ήρθες και πάλι, σιδεροκέφαλος. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Γεια σου Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά σου. Για χαρά. Πάμε στον επόμενο.
υπάρχει αυτή η μικρή καθυστέρηση, γιατί είναι απαραίτητο αυτός που τηλεφωνεί να λέει το όνομά του. Έτσι. Έλα, Σαράντο. Έλα, Γιώργο. Καλώς ήρθες στην τηλεόραση. Ήταν 2 χρόνια που σ' ακούγαμε μόνο από το ραδιόφωνο.